Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε κοντά σας. Συζητάμε με αφορμή μία είδηση η οποία κάνει το γύρο του διαδικτύου, έτσι, για την... πώς να το πω τώρα, για τον εντοπισμό. Μετά από έλεγχο στον Προμαχώνα, εντοπίστηκαν πακεταρισμένα δύο λιοντάρια και μία τίγρης να ταξιδεύουν από ό,τι φαίνεται με τελικό προορισμό τη Μύκονο. Ή μήπως και όχι. Όλο το ρεπορτάζ, γιατί στη συνέχεια θα δούμε και τις αντιδράσεις, τη θύελλα αντιδράσεων που έχει ξεσπάσει, θα μας τα μεταφέρει ο Χρήστος ο Χατζημίσης. Να του πούμε την καλησπέρα μας και να μας πει τι γνωρίζουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, γιατί γράφονται και διαβάζουμε πολλά, Χρήστο. Χρήστο, μας ακούς? Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Στον Προμαχώνα, λοιπόν, στο Τελωνείο, εκεί οι τελωνιακές αρχές είδαν αυτά τα ελουροειδή να προσπαθούν να περάσουν με ένα όχημα στο οποίο ήταν βεβαίως μέσα σε ένα κλουβί συγκεκριμένα. Να περάσουν λοιπόν τα σύνορα. Ελέγχθηκαν, είδαν ότι ήταν καθόλου νόμιμα τα έγγραφά τους και έτσι τους επετράπει είσοδος στη χώρα. Τώρα, δημιουργήθηκε ένας δώρος, διότι αρχικές πληροφορίες έλεγαν ότι αυτό το φορτίο το συγκεκριμένο με τα ελουροειδή προοριζόταν για τη Μύκονο. Και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το τι σημαίνει αυτό. Υπήρξε ένας μεγάλος δώρος στο Twitter, μια μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς γυρεύουν αυτά τα ζώα στην Μύκονο, σε ένα νησί. Και νεότερες πληροφορίες όμως αναφέρουν πως τελικά το φορτίο αυτό πέρασε το Τελωνείο, το ελληνικό, του Προμαχώνα. Μέσω της Ελλάδας όμως πήγε προς Αλβανία τελικά, σε ζωολογικό κήπο. Προερχόταν από ζωολογικό κήπο στην Σλοβενία, από τη Λουμπλιάνα συγκεκριμένα, όπου υπήρχαν τέτοια ζώα, και προορίζονται για την Αλβανία. Αυτά αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες. Δεν έχουμε ακριβώς την εικόνα ποιος είναι ο τελικός τους προορισμός. Αρχικά υπήρχε βεβαίως το θέμα με τη Μύκονο, τελικά μαθαίνουμε ότι είναι προς Αλβανία. Μάλιστα. Αρχικά, Χρήστο, να πούμε ότι από τις πληροφορίες τις πρώτες, ακόμα και για τη χώρα προέλευσης των ελουροειδών, γνωρίζαμε ότι ήταν η Τσεχία, όχι η Σλοβενία. Και το λέω Τσεχία, αυτό ακριβώς. Γιατί μας τα διευκρινίζεις και είναι σημαντικό όταν ένα θέμα τόσο σοβαρό όπως και αυτό σκάει, καταλαβαίνουμε ότι η πληροφόρηση τρέχει και πολλές φορές υπάρχουν κενά, σοβαρά κενά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για τα σχόλια που είδαμε, αλλά και τις εικόνες που βλέπουμε, σε πολύ μικρά κλουβιά, μεγαλόσωμα ζώα. Ιωάννα, συγγνώμη, δεν μπορώ να σε ακούσω. Ναι. Αν μπορείς να επαναλάβεις. Το καταλαβαίνω. το πρώτο που ήθελα να μας διευκρινίσεις είναι αν, μεταξύ των άλλων, μιλάμε για μεγαλόσωμα ζώα και μάλιστα σε πολύ μικρά κλουβιά με ένα μεγάλο ταξίδι ως προορισμό. Το ένα είναι αυτό και το δύο, πώς και αν επιτρέπεται και για ποια χρήση τελικά άγρια ζωή τα ελουροειδή μεταφέρονται και αξιοποιούνται τελικώς. Νομίζω από τις εικόνες που έχουμε δει μπορούμε να καταλάβουμε γιατί ζώα ακριβώς πρόκειται, για το μέγεθός τους δηλαδή. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, το αν επιτρέπεται αυτά τα συγκεκριμένα ζώα να διακινούνται έτσι με αυτόν τον τρόπο σε πάρτι όπως αρχικά γνωρίζαμε ότι προορίζονται, σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι επιτρεπτό ως γνωστόν. Απαγορεύεται η κακοποίηση ζώου, διότι εδώ μιλάμε για κακοποίηση ζώου. Εάν επρόκειτο να είναι ο τελικός προορισμός ένα πάρτι στη Μύκονο. Εάν όμως πρόκειται για να μεταφερθούν από τον έναν ζωολογικό κήπο σε έναν άλλον, προφανώς έχουν και τα απαραίτητα έγγραφα, είναι όλα νόμιμα, άρα αυτό επιτρέπεται. Μέχρι εκεί μπορώ να γνωρίζω. Πάντως υπάρχει ένα μυστήριο, κάτι μου κάνει εντύπωση εμένα. Αν η χώρα από την οποία προέρχονται είναι είτε η Τσεχία είτε η Σλοβενία, γεωγραφικά η θέση αυτών, ναι, των χωρών, δεν περνάς από την Ελλάδα για να πας στην Αλβανία. Ναι. Δηλαδή μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Από την Τσεχία ή τη Σλοβενία στην Αλβανία, τρανζιτ μέσω Προμαχώνα, περίεργο πραγματικά. Και επίσης και στα χαρτιά πρέπει να υπάρχει ο τελικός προορισμός, παιδιά, ενός εμβάσματος, ανεξάρτητα με το τι έχει μέσα. Παράξενη διαδρομή πάντως, έτσι δεν είναι, Χρήστο?
Είναι σίγουρα παράξενη και γι' αυτό προφανώς υπήρχαν και αυτές οι πληροφορίες ότι ο προορισμός τους είναι η Μύκονος. Και με όσα έχουμε ακούσει φέτος για τις τιμές που ισχύουν εκεί στο νησί και το τι πρόκειται να γίνει. Ακριβώς, θα γινόταν πιστευτό. Ολονών το μυαλό. Έτσι. Πήγε εκεί. Πάντως, πήγε κατευθείαν εκεί. Πάντως, Χρήστο, η πληροφόρηση που έχω μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από το Τελωνείο επίσημα δηλαδή, είναι ότι στα χαρτιά γράφεται ως τελικός προορισμός η Αλβανία. Μάλιστα. Οπότε το σενάριο αυτό για το οποίο έχει γίνει τόσο μεγάλος ντόρος για προορισμό τη Μύκονο τελικό, καταρρύπτεται όπως προκύπτει. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε και αυτό το οποίο συμβαίνει. Το μυστήριο της διαδρομής υπάρχει, ναι, όσο να είναι, δημιουργεί κάποια ερωτήματα. Σημασία όμως. Γιατί δεν ήρθαν έχει μέσω Ελλάδας. Αυτό ακριβώς, είναι περίεργο. Ένα μυστήριο. Άντως, επειδή υπάρχει και μία έτσι ανακούφιση σε κάποιους και λένε ότι ουφ, δεν πήγαν στη Μύκονο. Δεν είναι όμως. Πήγαν στην Αλβανία. Δεν είναι. Έτσι βλέπουμε τους τρόπους που τα μεταφέρουν. Ακριβώς. Και ότι ακόμα και αυτό τα ζώα είναι εγκλωβισμένα. Καταλαβαίνουμε ότι σε λίγους κήπους είναι καλύτερες συνθήκες, όμως σε κάποια ζώα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όμως. Έτσι κι αλλιώς από μόνο το θέμα ξεσπώντας έχει προκαλέσει μια θύελλα αντιδράσεων και μια μεγάλη συζήτηση. Να ευχαριστήσουμε αρχικά και να αποδεσμεύσουμε τον Χρήστο Χατζημίση. Χρήστο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έγκυρο ρεπορτάζ και για όλα όσα μας μετέφερες, γιατί μιλώντας για την αντίδραση,